Το ζήτησε, δεν είδα. ξέρω, με θέμα την Και εγκληματικότητα. έχω ενημερωθεί σχετικά. Μάλιστα. Και έχουμε και ένα άλλο θέμα, γιατί όσο ο χρόνος δεν είναι και απεριόριστος που έχουμε, τα λέμε όλα Να πω αυτά. κάτι Ναι, που θέλω να... έλεγα ότι όταν στην ανακοίνωση που κάναμε για την εγκληματικότητα, ο πρώτος που κάνει αν αυτό τώρα, like, ας το πούμε, είναι ο πατέρας του Μάριου του Σουλούκου. Αυτό δείχνει, είναι μια ισχυρή ένδειξη ότι κάτι δεν πάει καλά. Και μιας και αναφέρθηκα στον πατέρα του Μάριου, κάποια στιγμή τουλάχιστον πρέπει να αρχίσει να υλοποιείται το πάρκο του Μάριου του Σουλούκου στην Οδό Κύπρου. Αυτό θα μπορούσε, είναι νομίζω ότι είναι η πιο εύκολη από όλες τις διαδικασίες, θα μπορούσε να έχει ξεκινήσει και να γίνουν οι απαλωτριώσεις, να γίνουν όλες αυτές τις διαδικασίες. Θα άλλαζε πραγματικά το τοπίο σε αυτό το σημείο και θα αποδίδαμε και πραγματική τιμή σε έναν άνθρωπο, ο οποίος, σε ένα μικρό παιδί το οποίο χάθηκε τόσο άδικα. Πάντως Έτσι. εκεί στην Οδό Κύπρου, αυτό που γνωρίζω εγώ, δεν ξέρω αν ισχύει, τότε που προηγούμενος Δημοτικός Δήμαρχος ο Σωτήρης Οντούρος είχε κατεδαφίσει κάποια οικήματα από εκεί, κάποια σπίτια, στο πούμε έτσι, παράγκες των Ρωμά, κάποια άλλα είναι με άδειες και δεν μπορούν να γκρεμιστούν. Και απλώς λέγεται για Όχι, δεν λέγεται για κατανάλωση, κατανάλωση. για Δεν τους λέγεται. πληθυντικούς λόγους η κουβέντα. Όχι. Όχι από εσάς, δεν μιλάω για εσάς, λέω γενικά, έτσι. Ό,τι υπάρχει και είναι νόμιμο, πολύ εύκολα μπορούν να μπει σε μια διαδικασία απαλωτρίωσης, να πάρουν τα λεφτά τους οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εκεί τις ιδιοκτησίες ή ό,τι τέλος πάντων έχουν, να πάρουν λοιπόν τα λεφτά για τους, να πάνε να χτίσουν καβαλούι, να αγοράσουν ένα άλλο σπιτάκι και εκεί να γίνει πάρκο. Σιγά τη δύσκολη διαδικασία. Μάλιστα. Να υπενθυμίσω για όσους και όσες μας ακούν ότι ακούν την εκπομπή «Εν Δήμο» με την Αθηνά Περάκη, μια εκπομπή που γίνεται μέσα από το Αρχελάο Θέατρο στους Τρακομακεδόνες και τη συνεργασία των ραδιοφωνικών σταθμών Στούντιο Πάλμος και Παλμός Εν Τη Πόλη. Μαζί μας στο στούντιο είναι ο επικεφαλής της παράταξης 10, ο κύριος Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος. Κύριε Αναγνωστόπουλε, έχουμε και ένα άλλο σοβαρό θέμα με το οποίο έχουμε μιλήσει, δημιουργήθηκε μεγάλο πρόβλημα εδώ στους Τρακομακεδόνες, από τους κατοίκους και από κοινοτικούς συμβούλους, για τον κανονισμό καθαριότητας του Δήμου. Σωστά. Μάλιστα, διαμαρτύρονται οι άνθρωποι εδώ ότι καλούν τον Δήμαρχο και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και τον αντιδήμαρχο Θρακομακεδόνων, οι οποίοι δεν εμφανίζονται ποτέ στα κοινοτικά συμβούλια για να δώσουν απαντήσεις. Είναι, λέει, ένας κανονισμός που επιβάλλει μόνο πρόστιμα. Λύσεις δεν δίνει και απαιτεί να τιμωρεί τους δημότες. Απαιτεί όλα να τα κάνουν οι δημότες. Ναι. Απλά λαϊκά το λέω, έτσι. Και εσείς από ό,τι βλέπω εδώ στις αναρτήσεις που κάνετε, κάτι παρόμοιο αναφέρετε, έτσι. Τι γίνεται, και κάνετε και μία αναφορά εδώ για τους καφέ κάδους και για μια, και για την, με αφορμή μια σύμβαση που θα υπογραφεί για τους καφέ κάδους, αν είπα μπλε, είπα, ή όχι, κάνω λάθος. Μου λέτε. Εντάξει, δεν τους έχουμε δει, θα τους δούμε Δεν κάποια του στιγμή, έχετε δει, φαντάζομαι, αλλά... λένε, Να. με τον Περιφερειάρχη Να, τον Παντούλη. σωστά. Τέλος πάντων, να μιλήσουμε για τον καθαρισμό Ναι. καθαριότητας και για τα πρόστιμα που επιβάλλει αυτός, ότι είναι ένας κανονισμός προστίμων Ναι. προς τους δημότες. Δεν Γιατί έχουμε... το... Κοιτάξτε, τα πρόστιμα είναι επιβεβλημένα. Πρέπει να υπάρχουν πάντα σε κάθε διαδικασία Ναι, δεν που πρέπει μπορεί, να υπάρχουν δηλαδή, μήπως υποχρεώσεις. αναφέρεται, συγγνώμη που σας διακόπτω, δεν μπορεί να τα κάνει όλα ο Δήμος. Πρέπει και ο Δημότης να είναι λίγο προσεκτικός, έτσι, ειδικά εδώ πάνω, τα κλαδιά και όλα αυτά. Δεν πρέπει, και εσείς νομίζετε ότι αν είστε δήμαρχος, Ναι. θα ζητούσατε οι Δημότες να είναι πιο προσεκτικοί. Ειδικά εδώ πάνω που κινδυνεύουν και από τις φωτιές, τα κλαδιά αυτά να είναι στην άκρη, Μάλιστα. να περιμένουν Ωραία. να τα βάλει να τα πάρει ο Δήμος, το αμάξι του Δήμου. Μάλιστα. Κοιτάξτε, υπάρχει μια διαδικασία πάρα πολύ απλή, η οποία λέει ότι ο Δημότης πληρώνει δημοτικά τέλη για ανταποδοτικές υπηρεσίες. Αυτά τα δημοτικά τέλη αποδεικνύεται από τα στοιχεία που δίνουν οι υπηρεσίες ότι είναι πολύ πιο ακριβά τα δημοτικά τέλη που πληρώνουμε σε σχέση με τις υπηρεσίες που παίρνουμε. Και λέμε λοιπόν το εξής. Δύο δρόμοι υπάρχουν. Ή λοιπόν μειώνεις τα δημοτικά τέλη και επέβαλες τον καθένα να πληρώνει τελικά αυτά που κάνει, παράδειγμα το κόψιμο των δέντρων ή τα κλαδιά τέλος πάντων που παράγει. Ή από τη στιγμή που του παίρνεις περισσότερα λεφτά, έχει τις υπηρεσίες που πρέπει. Εδώ λοιπόν τώρα υπάρχει μια διαδικασία που εγώ ειλικρινά δεν μπορώ να την κατανοήσω. Από τη στιγμή λοιπόν που βγαίνουν κλαδιά απ' έξω, η αρπάγη θα πρέπει να λειτουργεί, ειδικά στους Τρακομακεδόνες, σε μόνιμη βάση. Και σίγουρα θα πρέπει να λειτουργεί βάσει ενός προγράμματος. Εδώ πέρα ούτε πρόγραμμα υπάρχει, δηλαδή αν ρωτήσετε τώρα σε έναν δρόμο των Θρακομακεδόνων πότε θα περάσει η αρπάγη για να μπορείς να βγάλεις κλαδιά,
Αποκλείεται να ξέρει γιατί κάνουν αυτή την ιστορία τώρα με τους κάδους, η οποία είναι, ήταν κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι θα καταλήξει όπως κατέληξε. Νομίζω Νίκο Σιδηρόπουλε και Αθηνά Περάκη, άμα βγείτε απ' έξω, ο κάδος έχει γίνει αυτή τη στιγμή, έχει χαθεί ο κάδος μέσα σε κλαδιά και σε κάποια άλλα σκουπιδιά, αλλά κυρίως σε κλαδιά είναι. Γιατί δεν προβλέφθηκε ούτε πώς θα φέρνει κάποιος τα κλαδιά στον κάδο, δεν προβλέφθηκε αυτό το πράγμα, ούτε πώς θα παίρνει τα κλαδιά κάποιος από τον κάδο. Και αυτή τη στιγμή έχουμε δημιουργήσει 9 βουνά μέσα στους Τραγμαγεδόνες από κλαδιά και. Εγώ για να μην παρεξηγηθώ, πρέπει να το εξηγήσω αυτό τώρα που μιλάμε, το θυμήθηκα, να πρωτοθυμηθώ κιόλας. Ζήτησε από τον αρμόδιο τη δήμαρχο, τον κύριο Πετάκο, να έρθει να μιλήσει για αυτόν τον κανονισμό, έτσι. Ο κύριος Πετάκος μου είπε χαρακτηριστικά ότι περιμένει να γίνει πρώτα η διαβούλευση, μάλλον περιμένω εγώ να γίνει η διαβούλευση και μετά από 20 μέρες να έρθει να μας απαντήσει στα ερωτήματα. Καταρχήν, έτσι, για να πούμε, για να μην κατηγορηθώ ότι βγάζω την αντιπολίτευση και μιλάει, έτσι. Άλλωστε έχει μιλήσει εδώ και ο Εγώ θέλω ειλικρινά, κάποια στιγμή, να ακούσω και από τον φίλο μου τον Γιώργο τον Πετάκο, αλλά και από τη Δημοτική Αρχή, τι σχέδιο επιτέλους έχουν. Εμένα μου φαίνεται ένα σχέδιο καταδρομικό αυτό που έχουν. Πάντως, κύριε Αναγνωστόπουλε, από ό,τι καταλαβαίνω και φαντάζομαι ότι και η υπόλοιπη αντιπολίτευση ήταν εδώ, θα μου έλεγε τα ίδια. Αν κρίνω από όσα διαβάζω στα social media και όχι μόνο και στα δελτία τύπου που κάθε φορά εκδίδουν, ότι ο Δήμος, έτσι όπως τον παρουσιάζεται η αντιπολίτευση, έτσι. Ναι. Ξαναλέω, δεν λέω προς εκκαιρεύσεις, δεν θέλω να πω να εκφραστώ εγώ, εδώ μιλάτε εσείς. Έχει μπει στον αυτόματο πιλότο και πηγαίνει. Κάτι τέτοιο καταλαβαίνω. Όχι, δεν θα έλεγα. Εγώ δεν. Δεν είναι τόσο ακραίο. Όχι, δεν είμαι μηδενιστής. Όχι. ούτε θα πω ότι είναι άνθρωποι που στη διοίκηση οι οποίοι τα έχουν παρατήσει ή δεν κάνουν προσπάθεια. Απλά θεωρώ ότι υπάρχει έλλειμμα σοβαρού σχεδιασμού, υπάρχει έλλειμμα συνεννόησης και αυτό το πράγμα σιγά σιγά θα αρχίσει να φαίνεται. Ξέρετε, όλο το πρώτο διάστημα το περάσαμε με ωραία βίντεο πίσω από κάδους που αδειάζουν. Αλλά δεν μπορεί κάποια δημοτική αρχή, νομίζω, επί 4 χρόνια να μας δείχνει κάδους που αδειάζουν. Και σε κάθε περίπτωση, κοιτάξτε, έχουμε κάθε δικαίωμα, ειδικά στο θέμα της καθαριότητας, να φωνάζουμε και θα το λέω για τον πολύ απλό λόγο. Όταν ήταν η προεκλογική περίοδος, η παράταξη του νυν δημάρχου βγήκε με επιχειαίους τίτλους και έλεγε σε 120 μέρες θα καθαρίσουμε την πόλη. Ναι, ακριβώς. Νομίζω ότι θα μπορούσε εκείνη τη μέρα ο Χάρης ο Δαμάσκος, θεωρώντας ότι, κατά τη γνώμη μου, ότι είχε πολύ περισσότερες δυνατότητες να το κάνει, να βγει και να πει ότι εγώ θα την καθαρίσω σε 119 μέρες και να κερδίζαμε τις εκλογές. Προφανώς ο Χάρης ο Δαμάσκος τότε δεν το έκανε γιατί ο άνθρωπος ήξερε τι έχει να αντιμετωπίσει μπροστά του, αλλά από τη στιγμή που λέγονται μεγάλα λόγια πρώτων εκλογών, επιτρέψτε μας να πούμε κι εμείς, πώς το λένε, αντίστοιχα μεγάλες αλήθειες στην παρούσα χρονική στιγμή. Μάλιστα. Κατασκευάζονται όμως παιδικές χαρές, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν Μάλιστα. είναι. Βλέπουμε Μάλιστα. φωτογραφίες με ωραίες παιδικές χαρές. Βλέπουμε τους κάποιους δημοτικούς συμβούλους να εμφανίζονται στις παιδικές χαρές μπροστά. Εσείς έχετε αντίρρηση και σε αυτό επάνω. Όχι, και όχι μόνο εσείς. Όχι για την κατασκευή. Πολλοί διαμαρτύρονται και λένε και μέλη της προηγούμενης δημοτικής αρχής ότι αυτά ήταν δρομολογημένα να γίνουν. Εντάξει. Κοιτάξτε, να σας πω λίγο ποιο είναι το δικό μου το. Ποιο ότι απλώς συνεχίζουν το έργο του Γιάννη του Κασαβού που δεν πρόλαβε να το ολοκληρώσει το θέμα των παιδικών χαρών, μιλάμε τώρα. Κοιτάξτε, έτσι. Για όλα τα ζητήματα που έχουν γίνει στην πόλη, σχεδόν τίποτα δεν το ξεκίνησε ένας δήμαρχος. Υπάρχει συνέχεια έτσι. Και το τελείωσε ένας δήμαρχος. Σχεδόν τίποτα. Εντάξει, όλα τα μεγάλα και σοβαρά έργα που γίνανε στην πόλη είχαν συνέχεια. Εκτός από τους δημάρχους που μείναν για 2-3 τετραετίες. Όλοι οι υπόλοιποι λοιπόν από τη στιγμή που μείναν 4 χρόνια κάτι πήραν, το αφήσανε στη μέση γιατί δεν τους έφτανε ο χρόνος. Δικαίως ή αδίκως δεν θα το κρίνω τώρα και το συνέχισε ο επόμενος δήμαρχος. Εμένα δεν μ' αρέσει η μηδενιστική λογική και θα σας το πω αυτό για τον εξής πολύ απλό λόγο. Αν λέω το 2023 δεν είναι ο δήμαρχος ο Σπύρος ο Βρετός και είναι ο Γιώργος ο Παπα-Νικολάου. Τώρα μου ήρθε και το όνομα του Δημάρχου Γλυφάδα στοιχεία. Ναι, αλλά, ναι. Λοιπόν, και είναι αυτός δήμαρχος. Θα ήταν ωραίο να λέει ότι η προηγούμενη δημοτική αρχή άφησε ένα απόλυτο μηδενικό. Δεν είναι, αυτό ξέρετε περνάει και στον κόσμο.
Και είναι το κλασικό που ακούμε έξω, δεν κάνουν τίποτα, μόνο να τρώνε ξέρουν. Μόνο... Όλη αυτή η μηδενιστική λογική οδηγεί σε απαξιωτική, πώς το λένε, συμπεριφορά των δημοτών απέναντι στους δημότες. Πάντως είτε είναι κυβέρνηση είτε είναι δήμος, πάντα ακούμε την επόμενη κυβέρνηση, τον επόμενο δήμαρχο να λέει ότι βρήκε καμένη γη. Εντάξει, δεν μιλάω μόνο για το Μενίδη, μιλάμε γενικά. Εντάξει, τώρα... Για τσαχανές. Ναι. Το θεωρώ αστείο ως πρακτική. Εντάξει. Μπορεί να μην γίνανε καλά τα πράγματα σε μεγάλο βαθμό, αλλά η μηδενιστική λογική δεν με εκφράζει. Και το λέω πλέον έχοντας και αποκτήσει, έχοντας αποκτήσει πλέον και πείρα του τι μπορεί να κάνει μια διοίκηση σε μια τετραετία, έχω πλέον τον τρόπο να μετράω τα πράγματα και τη γνώση να μετράω τα πράγματα, άρα δεν θα έμπαινα ποτέ σε τέτοια μηδενιστική λογική, γι' αυτό και δεν σας λέω, δεν από ότι η νυν διοίκηση δεν κάνει προσπάθειες, απλά θεωρώ ότι για το Δήμα Χαρνών αυτές οι προσπάθειες πιο πολύ έχουν επικεντρωθεί σε μια έτσι επικοινωνιακή λογική, η οποία δεν έχει βάθος χρόνου, θα καταρρεύσει πολύ σύντομα και δεν έχει επικεντρωθεί στην ουσία. Κύριε Αναγνωστόπουλε, εγώ θα κλείσω τις ερωτήσεις μου, τις σημερινές ερωτήσεις. Θα σας ξαναέχουμε και εδώ και από το φθινόπωρο. Θα έχουμε πολλά να λέμε. Αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε στο τέλος, θα το συμπληρώσετε, θα μου το πείτε, που θα σας ρώτησα εγώ. Γιατί δεν μπορούμε να τα καλύψουμε κιόλας σε μία εκπομπή, έτσι κι αλλιώς. Το θέμα του Ολυμπιακού χωριού. Πρόσφατα και αυτό το φως της δημοσιότητας είδε. Ήρθε ο κ. Αβγενάκης εκεί. Βγενάκης αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Με τις, και ο Δήμος έβγαλε δελτίο τύπου ότι υπογράφηκε το πρωτόκολλο παράδοσης παραβλαβής του Ολυμπιακού χωριού, των εγκαταστάσεων, αρχικών εγκαταστάσεων. Εσείς βγάλετε έναν άλλο τίτλο, η παράταξή σας, τις εγκαταστάσεις στις κλειδαριές των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων αναλαμβάνει ο Δήμος Αχρανών. Ναι. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί είχαμε την πληροφόρηση ότι πήγαν λίγο πρώτη της ελεύσεως του Υπουργού, πήγανε, βάλανε κλειδαριές στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, πήραν και κάτι τραχτέρ και καθαρίζαν απ' έξω. Μου θύμισε την εποχή που στο στρατό περνούσε ο διοικητής από κάποια σημεία και καθαρίζαμε ό,τι βλέπει, πώς το λένε, όσα βλέπει πεθερά. Λοιπόν, και με αυτή την αφορμή και με επίσης αφορμή το γεγονός ότι έχουν μια τάση να παραποιούν την πραγματικότητα. Δηλαδή σε βαθμό που ενδεχομένως ο Δημότης δεν το καταλαβαίνει, αλλά για εμάς λίγο που ξέρουμε τα πράγματα, είναι εξοργιστικός ο βαθμός με τον οποίο παραποιούν την αλήθεια. Και αυτό μάλιστα περνάει και πολύ πιο εύκολα προς τα έξω, γιατί για κάποιο μαγικό τρόπο από πολλές πλευρές, να μην επεκταθώ, παρουσιάζονται όλα αυτά ως μεγάλα έργα και με έναν τρόπο που είναι, σας λέω, εξοργιστικός. Λοιπόν, για εμάς που ξέρουμε λίγο τα πράγματα και ξέρουμε ποια είναι η πραγματικότητα σε σχέση με αυτό που παρουσιάζεται, νομίζω ότι κάποιες τέτοιες ανακοινώσεις απλά προσπαθούν να εξισορροπήσουν λίγο την κατάσταση. Πάντως, θέλω να πω το εξής, ότι εμείς μέσα από την αντίδρασή μας καταθέτουμε και προτάσεις. Και ο στόχος μας είναι να μας ακούσουν. Μπορεί να μην θέλουν να αποδεχτούν προτάσεις τις οποίες βάζουμε, γιατί διακρίνω μια έντονη, ας το πούμε... Δυσαρέσκεια. Όχι δυσαρέσκεια. Μια έντονη αντίδραση σε οποιαδήποτε είδους συνεννόηση. Εμείς θα τις κάνουμε τις προτάσεις. Και θα δείτε ότι θα γίνουν πολλές ακόμα, οι οποίες ενδεχομένως θα εκπλήξουν, αλλά σίγουρα αν γινόντουσαν, ή τέλος πάντων, αν μπαίναν σε ένα μακρόπνο προγραμματισμό του Δήμου, ο Δήμος Αχαρνών θα άλλαζε τελείως πρόσωπο. Λοιπόν, για να κλείσουμε, όπως λέτε και εδώ στο κείμενό σας, αυτό που έχει να κάνει, όπως λένε, το, ας το πούμε, δελτίο τύπου, ανακοίνωση. Η νυν δημοτική αρχή, και από αυτό βγαίνει δηλαδή, και όπως είπαμε μέχρι τώρα, βγαίνει. Εντάξει, είπαμε ότι αναγνωρίζεται κάποια πράγματα που γίνονται, ότι κατασκευάζονται επανειλημμένα ειδήσεις. Δηλαδή, οι ειδήσεις που βγαίνουν, τα δελτία τύπου που δίνουν προς τα έξω, οι δημοσιότητες, οι συνεντεύξεις που δίνουν μέλη της Δημοτικής Αρχής ή ο Δήμαρχος, περισσότερα από αυτά είναι κατασκευασμένα. Έτσι, είναι κατασκευασμένες ειδήσεις. Αυτό μου λέτε εδώ, στο κείμενό σας. Δεν το λέει Περάκη, η παράταξη 10. Ναι, σας είπα, είναι είτε υπερδιωγγωμένες ειδήσεις σε σχέση με την πραγματικότητα, κάποιες φορές είναι παραποιημένες και κάποιες φορές έχουν εφεύρει κιόλας. Ειδήσεις.
Για παράδειγμα, να πούμε αυτό και να κλείσουμε. Δεν το έχουμε κάνει τόσο θέμα, γιατί λέμε, ας αφήσουμε και κάτι. Αυτή η φοβερή, τέλος πάντων, πώς το λένε, εξέλιξη του Δήμου στην πληροφορική, η οποία επί της ουσίας τι είναι, είναι εφαρμογή αυτών που κάνει το Υπουργείο. Ο Πυρακάκης. Το Υπουργείο, και το κάνουν όλοι οι Δήμοι και στα Γκράβαρα. Ακόμα οι Δήμοι, ο Δήμος στα Γκράβαρα έχει εξελίξει τέτοια πράγματα. Δεν λέω να μην τα ανακοινώνουμε, αλλά μην τα θεωρούμε ότι αυτά είναι τόσο μεγάλες διαδικασίες ώστε να θεωρούμε ότι επιτελούμε έργο. Πρέπει να δούμε άλλα πράγματα για να αλλάξει ο Δήμος Αχαρνών. Εγώ να ευχηθώ από το φθινόπωρο, γιατί τώρα πια εντάξει θα φύγετε και οι διακοπές όλοι, να υπάρξει συνεργασία ανάμεσα στη Δημοτική Αρχή και στις υπόλοιπες δημοτικές παρατάξεις. Θεσμικά είμαστε πάντα ανοιχτοί σε συνεννόηση και συνεργασία. Θεωρώ και όλες οι δημοτικές παρατάξεις, οι περισσότερες δημοτικές παρατάξεις, αν όχι όλες, θα δεχθούν, δεν θα αρνηθούν να συνεργαστούν με τη Δημοτική Αρχή, προκειμένου η πόλη να αλλάξει πρόσωπο και να ανασάνουν οι δημότες να ανακουφιστούν από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τόσα χρόνια, έτσι. Λοιπόν, εγώ κύριε ευχαριστώ Ρεγα... πολύ γιατί... και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια συνέντευξη χαμηλών τόνων. Υπόθηκαν αυτά που έπρεπε να υποθούν. Παρουσιάσαμε τις απόψεις της παράταξης 10 μέσα από τον επικεφαλής της, τον κύριο Αναγνωστόπουλο. Μπορώ να φωνάξω. Βεβαίως. Όχι, δεν είναι. Αλλά... με τις φωνές δεν γίνεται αυτό, κάτι. Αλλά νομίζω ότι ο κόσμος σε ήρεμο τόνο και με λογική διάθεση μπορεί να κατανοήσει πώς έχουν τα πράγματα. Ναι, όχι. Με ήρεμο τόνο, με ήρεμη φωνή. Ακολουθώντας το παράδειγμα του δάσκαλου πατέρα του, ο Παναγιώτης. Θεωρώ... ο πατέρας μου φώναζε. Δεν φώναζε, αλλά όχι, εντάξει, φώναζε. Θεωρώ ότι μπορεί να βοηθήσει την νυν Δημοτική Αρχή, μαζί και με όλους τους άλλους συναδέλφους του, να λύσουν προβλήματα. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Αναγνωστόπουλε, για την παρουσία σας εδώ, για τα όσα ενδιαφέροντα μας είπατε. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας και πάλι μαζί σας και με άλλους συνεργάτες από την παράταξη 10. Από το φθινόπωρο πλέον, πολύ με νέες ειδήσεις. Να είστε καλά. Εγώ να καλό ευχαριστήσω όσους και όσες μας άκουσαν. Να ευχαριστήσω τον Νίκο τον Σιδηρόπουλο που ήταν συνεργάτης και σήμερα στην εκπομπή μας, στον ήχο. Και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τρίτη, τελευταία εκπομπή μας, στις 18:00 το απόγευμα. Καλό σας βράδυ.